Κύριε Στολτίδη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Κύριε Στολτίδη, μιλάμε σε μία ημέρα κατά την οποία υπάρχει φόρτος πολιτικών ειδήσεων. Να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα αυτή. Είναι σήμερα μία ημέρα κατά την οποία ο τουρισμός ξανανοίγει. Μέτρα που είχαν εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού καταργούνται. Ωστόσο, την ίδια στιγμή ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε και πάλι περισσότερα από 2.000 κρούσματα. Πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα τη νέα εικόνα που δημιουργείται γύρω από την υπόθεση της πανδημίας? Βεβαίως, όπως ακριβώς από την αρχή, εξακολουθεί να μην είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γιατί θεωρεί κόστος τις προϋποθέσεις σωτηρίας του λαού μας και της υγείας του. Και βέβαια κάνει τις ίδιες επιλογές, εκτός αυτού που λέτε είναι και τα σχολεία που άνοιξαν άρων-άρων, πήγαν στην επιλογή τώρα το self-test από 2-3 εβδομάδα να το κάνανε ένα, το θεωρούν και αυτό πάλι κόστος, κάτω σχολεία κλείσανε κατευθείαν με το άνοιγμά τους, κανένα μέτρο για την ασφαλή, το ασφαλές άνοιγμα, κανένα μέτρο για το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού. Νομίζουμε ότι δημιουργούνται πάλι προϋποθέσεις να χτυπηθεί η υγεία του λαού μας παραπάνω αθρηστικά. Το σύστημα του νοσοκομείου, τέλος πάντων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ναι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, είναι μίας νόσου, επιμένει να είναι μίας νόσου, είναι στα κόκκινα. Τίποτα δεν γίνεται και εκεί στην κατεύθυνση ενίσχυσής του με υγειονομικούς και υποδομές. Και βέβαια μεγάλο κόστος στις άλλες υπόλοιπες ασθένειες, οι οποίες ούτως ή άλλως έχουν πάει πίσω και έχουν επιβαρύνει συνολικά την οσιρότητα του πληθυσμού. Θα προέκρινε το Κομμουνιστικό Κόμμα καθυστέρηση στην άρση αυτών των απαγορευτικών μέτρων? Κοιτάξτε, αυτό για να φτάσουμε σε μια θεωρώ αντικειμενικότητα όσον αφορά την αντιμετώπιση του, δεν είναι μόνο θέμα καθυστέρησης ή επίσπευσης. Όταν έχεις πάρει όλα τα μέτρα σε επίπεδο αντιμετώπισης όλων όσων νοσούν με την καλύτερη δυνατότητες, είτε με την πρόσβαση σε όλα τα εμβόλια, όπως είναι και η θέση του κομμάτος μας, είτε στις δυνατότητες υγειονομικού προσωπικού ΜΕΘ και όλων των άλλων υποδομών που λείπουν, και έχεις εξαντλήσει όλα εκεί τα περιθώρια, προφανώς μπορείς να πας, θα τα καταρχήν τα δεδομένα τα επιδημιολογικά πολύ καλύτερα. Και σε σχέση πάντα με αυτό και πάντα με κριτήριο την κάλυψη αυτής της ανάγκης, της σωτηρίας της υγείας και της ζωής του λαού μας, πάντα με αυτό το κριτήριο θα έπρεπε να γίνει το άνοιγμα, ακόμα και αν αυτό χρειαζόταν να καθυστερήσει. Κανένα θέμα και απέναντι σε αυτό. Γιατί μια επιλογή της κυβέρνησης σε τέτοια περίπτωση θα ήταν και η ενίσχυση όλων αυτών που πλήττονται, που δεν είναι και αυτό θέμα που αφορά τις προτεραιότητες της ούτως ή άλλως. Κύριε Στολτίδη, η πολιτική επικαιρότητα και η αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης περιλαμβάνει οπωσδήποτε και ένα καινούριο θέμα, καινούριο από την άποψη της νομοθετικής πρωτοβουλίας, δεν εννοώ μόνο τόσο ως αντικείμενο, εννοώ την υπόθεση των εργασιακών σχέσεων, το νέο σχέδιο νόμου, και την διαπίστωση ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα αντιτίθεται αρκετά έντονα σε αυτές τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Ποιο είναι το περιεχόμενο των θέσεων σας? Ναι, κοιτάξτε τώρα, προφανώς για το κόμμα μας το είπε από την πρώτη στιγμή ότι είναι αιτία πολέμου οι διακηρύξεις κατάργησης του οκτάωρου, και με την έννοια γιατί φτάσαμε ως αυτή τη μεγαλειώδη κατάκτηση στην ιστορία του ανθρώπινου γένους ουσιαστικά πριν 100 χρόνια, που το έβγαλε από την περίοδο του Μεσαίωνα και φυσικά αποτείναξε από το σβέρκο του όλους αυτούς τους δυνάστες που τον είχαν τον εργαζόμενο να δουλεύει ήλιο με ήλιο και με μισθούς εξαθλίωσης και πείνας. Προσπαθεί η αστική τάξη και είναι ανεξάρτητο από κάθε είδους διακυβέρνησης, όλες βάλαν το λιθαράκι τους εδώ και 30 χρόνια από την απώλεια ουσιαστικά στο πλευρό του εργατικού παγκόσμιου κινήματος του σοσιαλιστικού μπλοκ που ήταν το αποκούμπι και έδωσε τη δυνατότητα της αναμέτρησης των εργατών όλου του κόσμου με το κεφάλαιο και προώθησε κατακτήσεις. Προσπαθούν τώρα 30 χρόνια να τις αποσπάσουν και με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και με την κατάργηση του συλλογικού συμβάσεων εργασίας κτλ. Η διευθέτηση όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ένα ιστορικό όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Έδωσε δηλαδή τη δυνατότητα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο την αστική τάξη, τη συνεργοδοσία, τον κάθε επιχειρηματία να μπορεί να εκμεταλλεύεται την εργατική δύναμη
όσο πιο απλωμένα γίνεται στο 24ωρο. Όλοι οι χώροι, μία από αυτές τις μορφές ήταν η εντατικοποίηση, τα σπαστά ωράρια, εκπαιδευτικής εργασία, τα 12 ώρα κτλ. Που νομοθέτησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Φτάσαμε όμως στο σημείο να δουλεύουν όλα στα κόκκινα και στο, σε επίπεδο 8 ώρου, αλλά και οι περισσότεροι χώροι να δουλεύουν οι εργαζόμενοι και 9 και 10 και 11 και 12 ώρες. Ήρθε η ώρα για το κεφάλαιο να βάλει μπροστά την αξίωσή του, γιατί τον βολεύει και η περίοδος λόγω της πανδημίας, να βάλει την αξίωση να είναι απλήρωτη η δουλειά πάνω από τις 8 ώρες, καταργώντας ουσιαστικά το 8ωρο, καταργώντας την κυριακάτικη αργία για τους περισσότερους κλάδους και ουσιαστικά συνθλίβοντας μια πολύ μεγάλη κατάκτηση της εργατικής τάξης, το σταθερό ημερήσιο χρόνο και την μεγαλύτερη επιπλέον αμοιβή του όταν αυτό υπερβαίνει. Γιατί ακριβώς αυτό το νόημα έχει αυτή η κατάκτηση, ότι η εργατική δύναμη όταν υπερβαίνει το 8ωρο, αυτό που είχε κατακτήσει, γιατί είχε κατακτήσει και 8 ώρες ανάπαυση και 8 ώρες ατομική επιλογή του καθενός, εξαντλείται γεωμετρικά. Άρα με αυτή την έννοια είχε κατακτηθεί η επιπλέον πληρωμή για να μπορεί να αποκαθίσταται όλη αυτή η βλάβη που θα υποστεί ο κάθε εργαζόμενος από τα περαιτέρω ωράρια εργασίας. Και βέβαια αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό στους περισσότερους κλάδους δίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο χτύπημα στο εισόδημα. Γιατί πάρα πολλοί χώροι, να μην πω τους πλειοψηφία, ναι, δουλεύανε και σηκωνόταν στα πόδια ο εργαζόμενος, έβρισκε το κουράγιο γιατί θα πάει σε εντατικοποίηση 9 ώρα, 10 ώρα, 12 ώρα, αλλά είχε την επιπλέον αμοιβή, τέλος πάντων αμοιβόταν με ένα επιπλέον ποσοστό και μπορούσε να καλύψει τις στοιχειώδες ανάγκες. Τώρα μιλάμε για τις στοιχειώδες ανάγκες, γιατί περισσότεροι μισθοί διέπονται από τον κατώτατο ουσιαστικά και ό,τι παραπάνω προβλεπόταν από μερικές υπερορίες που ούτως ή άλλως είχαν χτυπηθεί το προηγούμενο διάστημα. Κύριε Στολτίδη, όλα αυτά εξελίσσονται στο εσωτερικό, ενώ διεθνώς, το λέγαμε και προηγουμένως πρωτού βγούμε στον αέρα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινώνει πολύ το διεθνές κλίμα, δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες για τη διεθνή ειρήνη και τη σταθερότητα. Μπορείτε να επαναλάβετε με πολύ μεγάλη δυσκολία, σας ακούω. Λέω ότι ταυτόχρονα με αυτή την εσωτερική κατάσταση, έτσι, ναι, υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία είναι πράγματι αίτιον μεγάλης ανησυχίας για τη διεθνή ειρήνη και τη σταθερότητα. Πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα την κατάσταση εκεί? Κοιτάξτε, είναι η άλλη μορφή του καπιταλισμού, οι ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις, οι ιμπεριαλιστικές παρεμβάσεις δυνατών κρατών. Το Ισραήλ είναι κράτος δολοφόνος. Στην περιοχή παίζει το ρόλο του αστιφύλακα των ευρωνατοϊκών συμφερόντων και δεν έχει κανένα πρόβλημα να σφαγιάζει τον Παλαιστινιακό λαό παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Προφανώς είναι πολύ άσχημη εξέλιξη και μπορεί να επιφέρει πιο γενικευμένες καταστάσεις, όμως δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή, είναι συνολικά η Ανατολική Μεσόγειο, ο Περσικός κόλπος. Νομίζουμε ότι η κυβέρνηση και αυτή και η προηγούμενη έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ μεγάλων υπεριαλιστικών κρατών να μεταφερθεί ουσιαστικά και μέσα στο δικό μας γήπεδο, αν θέλετε, μέσα από την ίδια μας τη χώρα. Να επηρεάσει και την θέση της χώρας, ναι. Μέσα στην ίδια μας τη χώρα, ναι, να την κάνει στόχο των αντιπάλων, οι οποίοι το έχουν ξεκαθαρίσει χωρίς περιστροφές, ότι ουσιαστικά γινόμαστε τεχνή του δόρατος για τα συμφέροντα των νατοϊκών. Αναφέρεστε στη μορφή των τριμερών συνεργασιών, ας πούμε. Φυσικά και σε αυτές, αλλά και στην φιλοξενία όλων των ειδών οπλικών συστημάτων στη χώρα μας, με τις ανανεωμένες συμβάσεις με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ, οι οποίες έχουν στο επίκεντρό τους με επιθετικό χαρακτήρα τα συμφέροντα άλλων λαών ανατολικά, για το σταμάτημα ουσιαστικά της Ρωσίας, του Ιράν, της Κίνας, που και αυτές είναι υπεριαλιστικές δυνάμεις που προσπαθούν να βάλουν χέρι στην περιοχή και στον πλούτο τον ορυκτό και τον δρόμο μεταφοράς και τις ενέργειες αλλά και των προϊόντων. Αυτές είναι οι αντιπαραθέσεις. Και φυσικά αυτά είναι τόσο επικίνδυνα που πραγματικά πρέπει να σημάνουν συναγερμό όχι μόνο στο λαό μας αλλά και στους λαούς όλης της περιοχής, ότι πρέπει να βάλουν τη σφραγίδα τους με όποιον τρόπο όσο πιο δυνατά και αποφασιστικά και μαζικά μπορούν το επόμενο διάστημα και να μην συρθούν στις επιδιώξεις της αστικής τάξης της κάθε χώρας ο εκάστοτε λαός και αμυθεί και μπει ουσιαστικά
σε αυτή την αντιπαράθεση, δίνοντας τη ζωή αυτού του ίδιου και των παιδιών του. Είναι προέκταση της οικονομικής κατάστασης. Το κεφάλαιο όχι μόνο εσωτερικά θέλει να βάλει στην εργατική δύναμη στο σύνολό της το χέρι, με το φθηνότερο δυνατό μεσαγωγικά κόστος όπως το αντιλαμβάνονται αυτοί, αλλά θέλει να κερδίσει μέσα από τη συμμετοχή μέσα σε συμμαχίες οι οποίες πάλι λόγω της χρηματοδότησης τη συμμετοχή σε αυτές τις συμμαχίες τσακίζει περαιτέρω το λαό μας με τεράστια κονδύλια και δισεκατομμύρια που δίνονται για τους εξοπλισμούς και φυσικά τον θέτει σε κίνδυνο ανάμειξης μέσα σε αυτές τις αντιπαραθέσεις, ανάμειξης ακόμα και στρατιωτικών αντιπαραθέσεων με άλλους λαούς που έχουν τα ίδια συμφέροντα ο δικός μας λαός, έχει το ίδιο συμφέρον για ελληνική οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη σε επίπεδο συνεργασίας. Κύριε Στολτίδη, να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία αυτή. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Βεβαίως. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Καλή δύναμη επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.